προκύψει μέσα από μύκητες και μέσα από όλα αυτά που μας εξήγησες, αλλά μιλάει και για συγκεκριμένα προϊόντα που μπορούν να δημιουργήσουν καρκίνο στον οργανισμό. Στου ανθρώπου. Όταν καταναλωθούν και έχουν προσβληθεί από τοξίνη η οποία βεβαίως χτυπάει τα φυτά. Βεβαίως γίνονται έλεγχοι, αλλά οπωσδήποτε αν δούμε κάποια σημάδια τα οποία εντοπίζει ο καθηγητής, θα πρέπει να τα αποφύγουμε από τη διατροφή μας. Μάλιστα. Για να το δούμε λοιπόν. Πάμε να το δούμε. Κύριε Στεριόπουλε, έχω μεγάλη χαρά και είναι τιμή για μας, για το Respect Greece, να σας έχουμε κοντά μας. Είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνια, επικεφαλής μιας ομάδας που βρήκατε την λύση έτσι ώστε να μην καταστραφεί η παγκόσμια βιομηχανία μπανάνας. Το πρόβλημα με το να καλλιεργούμε σε τεράστιες εκτάσεις μονοκαλλιέργειες ενός και μοναδικού κλόνου τις κάνει πολύ ευαίσθητες στις ασθένειες. Υπάρχουν δύο μυκητολογικές ασθένειες οι οποίες απειλούν τις μπανάνες. Η μία από αυτές είχε σχεδόν καταστρέψει ολοκληρωτικά την καλλιέργεια της μπανάνας κατά τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Καταρχάς οπότε είναι απίστευτο το ότι μάθαμε σήμερα ότι είναι κλόνη. Σαν από ένα δάχτυλο, ας πούμε, ανθρώπου να φυτεύεις άλλα δάχτυλα και να προέρχονται κι άλλα ανθρωπάκια. Ακριβώς αυτό. Αν πάρετε ένα φρούτο μπανάνας και το ανοίξετε, έχετε αναρωτηθεί ποτέ ότι δεν υπάρχουν μέσα σπόροι ή πώς αναπαράγεται αυτό το φυτό? Εσύ, οι μπανάνες που τρώμε είναι ένα γενετικό ατύχημα. Είναι ένα γενετικό ατύχημα το οποίο συνέβησε στη φύση πάρα πολλά χρόνια πριν. Και ο τρόπος να το καλλιεργούν είναι μόνο με τις λεγόμενες παραφιάδες. Δηλαδή, παίρνουμε κομματάκια ενός του καλλιεργούμενου φυτού και τα οποία στην ουσία τα ξαναφυτεύουμε για να δημιουργήσουμε νέα φυτά. Γιατί η άγρια μπανάνα έχει τόσο πολλούς σπόρους μέσα στο φρούτο, οι οποίοι είναι αδύνατο κανείς να τη φάει. Η μπανάνα έφτασε στην Ευρώπη μέσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή η έρευνα την οποία διαδώσατε και δημοσιεύσατε, αυτή τη στιγμή τι ωφέλη δίνει στην παγκόσμια βιομηχανία και στους καταναλωτές βεβαίως? Αυτό στην ουσία που κάναμε είναι να μελετήσουμε πώς οι συγκεκριμένοι μύκητες είναι δυνατόν να μολύνει το φυτό, με ποιους μηχανισμούς μολύνει το φυτό, να κατανοήσουμε τους οργανισμούς αυτούς, πώς μολύνουν το φυτό, πώς αλληλεπιδρούν με τις μπανάνες. Τελικά υπάρχει κάποιο αγνό προϊόν? Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, μπορώ να καλλιεργήσω ντομάτες στη βεράντα μου και να τρώω τις ντομάτες μου και να είμαι ασφαλής? Ναι, σίγουρα μπορούμε να καλλιεργήσουμε, αν θέλετε, φυτά χωρίς χημικές παρεμβάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες της ανθρωπότητας σε αγροτική παραγωγή είναι τόσο μεγάλες που είναι αδύνατο να καλυφθούν μόνο με οργανικές καλλιέργειες. Και αυτό που θα ήθελα να πω για τις Έλληνες είναι ότι υπάρχει πάντα ελπίδα, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες οι οποίες αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να ελπίζουν. Respect Greece. Ειλικρινά πάντως, Νανά μου, αυτό είναι ένα κομμάτι που πραγματικά δεν γνωρίζαμε καθόλου και βλέπω ότι και εσύ τον κοιτάς με το ίδιο βλέμμα που σε κοιτούσα κι εγώ, όπως το είπες δηλαδή, όταν μου το περιέγραφες. Έτσι ακριβώς τον κοιτούσες. Ήταν λίγο σαν να έβλεπα επιστημονικής φαντασίας εξής μια αφήγηση. Θα ήθελα να πω για όλους τους Έλληνες που βλέπουν την εκπομπή σας ότι μπορούν να μπουν στο www.respectgreece.com, γιατί εκεί ο καθηγητής εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε στα φρούτα, έτσι ώστε εάν δούμε κάποια σημάδια να πετάξουμε ολόκληρο το φρούτο και όχι να αφαιρέσουμε μόνο ένα τμήμα του. Πες μου ένα κομμάτι που λένε περίπου ότι πρέπει να το προσέχεις και να μπουν μετά να το δουν. Το μήλο. Εάν δείτε, όπως λέει κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, ένα μήλο το οποίο έχει μαύρα ή κόκκινα στίγματα, δεν αρκεί, όπως ισχυρίζει το καθηγητής και θα το δείτε στη συνέντευξη, να κόψετε το κομμάτι και να φάτε το υπόλοιπο. Πετάξτε το. Εάν δείτε τα φιστίκια να μυρίζουν μούκλα, πετάξτε τα όλα. Και επίσης το καλαμπόκι. Λέει πάρα πολύ σημαντικά, φύγει σημαντικά θέματα για τη διατροφή μας, για τα προϊόντα τα οποία πρέπει να καταναλώνουμε, δεν πρέπει να καταναλώνουμε, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που Έλληνας καθηγητής έτσι, σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος σπούδασε στη χώρα μας και τέτοια στο τμήμα γεωπονίας και δασολογίας, έτσι.
Ακριβώς. Και λέει και πάρα πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν τους Έλληνες φοιτητές και δεν σας κρύβω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, νομίζω ότι θα μας καθυλώσει όλους, γιατί Έλληνας πάλι βρήκε κάτι το οποίο πάει την τεχνολογία, φαίνεται να κάνουμε μια συζήτηση που έρχεται από το μέλλον και όμως γίνεται τώρα. Μάλιστα.